Εδώ είμαστε λοιπόν στην Ελλαδία τηλεόραση. Ωραίο το κότσι. Πολύ ωραίο. Αλλά δεν το τρώμε. Κάνεις διατροφή. Όχι, μόνο το στο στυλ, είναι φιλιά επάνω στα κάστρα εκεί πέρα. Βέβαια. Να καλωσορίσουμε και τη Βήμα Στραλέξη που είναι σήμερα στην παρέα μας. Η οποία Βιβί είναι εδώ για να μας πει παλιά και καινούργια τραγούδια και να μας φτιάξει τη διάθεση λόγω των εορτών. Ναι, πολύ ωραίο το σκηνικό σου εδώ πέρα. Βλέπω έχεις και για συνεργάτες πολύ όμορφα και όμορφα κορίτσια και αγόρια. Ήρθες και εσύ για να μας... στολίσει πάρα πολύ όμορφα, Τάσο μου. Έχω τύχει και άλλες φορές που μας έχεις καλέσει για Χριστούγεννα και πάντα επιμελήσει το χώρο σου πάρα πολύ ωραία. Όπως και εσύ επιμελείς την κάθε σου δουλειά, την κάθε σου συνεργασία. Να πάμε σε τραγούδι έτσι για να ανέβουμε, για να πούμε πολλά θέλεις, πραγματάκια αμέσως μετά. Ό,τι πάμε, πάμε για τραγούδι, γιατί σε λίγο η θα μας πει πολλά πραγματάκια. Μπράβο, Βιβί, έλα κάτσε. Μπράβο. Μπράβο και σε εσάς. Να σου πω, είπες ότι τα παιδιά είναι έτοιμα για να χορέψουνε. Το έχουνε. Πανέτοιμοι, πανέτοιμοι. Και μάλιστα δεν είναι για το λιώνο. Αυτή είναι για τα άλλα που θα πούμε μετά. Για τον Ινί.
το νινί, το άχτι, για αυτά τα... Πιο τζερτζελιάρικα τραγούδια. Εσένα ποιο τραγούδια σου αρέσει να λες? Μπαλάντες, πιο ανεβαστικά? Κοίταξε, μου αρέσει ο συνδυασμός. Δηλαδή μου αρέσει και το γλέντι, το πανηγύρι γενικά όλο. Αλλά μου αρέσουν και τα τραγούδια, τα ερωτικά, τα καψούρικα. Τα καψούρικα. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο δικό σου καψούρικο τραγούδι? Δικό μου από τα δύο τα CD. Κοίταξε να δεις, όταν μιλάμε για καψούρικο κομμάτι, μπορεί να αφήνει μήνυμα ότι... μήνυμα αγάπης ή να έχει παράπονο μέσα για κάποιον. Mm-hmm, δηλαδή, ναι, μεν καψούρικο, αλλά εκεί την ώρα να λέει ότι σε μισό, ξέρω εγώ, που με έκανες έτσι. Έχω εγώ ένα τέτοιο τραγούδι που λέει σπαρακτικά θέλω να κλαις. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Αλλά το μήνυμά του είναι λίγο εκδικητικό. Ναι, σπαρακτικά θέλω να κλείσω, ναι, βέβαια. Είναι, ναι, εκδικητικό. Αλλά είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Και από τα ανεβαστικά τα δικά σου? Από τα ανεβαστικά αυτό το άχτι, το καινούριο, είναι πολύ ωραίο. Που πάλι έχει μήνυμα τέτοιο. Άχτι που σου έχω άχτι. Άχτι που σου έχω άχτι, αλλά είναι για ανεβαστικό. Ναι, είναι ανεβαστικό. Και ένα πολύ ωραίο από τα καινούργια τραγούδια που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα είναι το «Τι ζητάς ψυχή μου να στο δώσω». Είσαι στο στούντιο και γράφεις δηλαδή? Ναι, ετοιμάζουμε καινούργιο CD τώρα μετά τις γιορτές. Μπορούμε να πούμε συντελεστές, συνεργάτες? Όχι, όχι, ακόμα. Όχι, όχι, είναι μυστικό, δεν λέω ακόμη λέει τίποτα. Δεν μου βγάζει τίποτα. Από άλλο συναδέλφου, ποιο τραγούδι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ να ερμηνεύει στα live σου? Και λες, ναι, όχι ένα, πες μου δύο, τρία, τέσσερα, όσα θες. Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ γενικά μου αρέσει να τραγουδάω τραγούδια του Χάρη του Κωστόπουλου. Πάρα το πολύ. Το πρώτο θέμα, ας πούμε. Καλά, το πρώτο θέμα, εντάξει. Το λες, έτσι. Ναι. Και χαμός γίνεται το πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα είναι το πρώτο θέμα. Τέρμα. Θα μας το πεις λίγο, καπέλα? Θες ή σου βάζω δύσκολο? Μ' αναστατώνεις, δε με λυπάσαι. Το πρώτο θέμα απόψε θα σε. Όλους μας βγάζεις σε πειρασμό, χωρίς να δίνεις λογαριασμό. Αφιερωμένο στον Τάσο. Είσαι. Να σου πω κάτι, αυτό είναι προς τιμή σου, γιατί σπάνια τραγουδιστές τέτοια ώρα τραγουδάνε ακαπέλα. Το πρώτο θέμα είναι για μένα 24 ώρες το 24ωρο. Σωστή, σωστή παίκτρια. Και από τραγουδίστρες συναδέλφους, ποια σου αρέσει να τραγουδάς στα live? Εντάξει, έχουμε πολύ μεγάλες τραγουδίστρες που έχουν πει πολύ ωραία τραγούδια και τα αγαπάμε κι εμείς από τη δουλειά, τα αγαπάει πολύ και ο κόσμος. Εντάξει, πάρα πολλά. Ένα τώρα θες να μας πεις, έτσι, που σου έρχεται στο μυαλό από τραγουδίστρια, που σου αρέσει να το ερμηνεύεις, να το λες σε διάφορα μαγαζιά, στις εμφανίσεις σου. Τραγούδια. Εντάξει, τι να σου πω, από Πίζα Παδοπούλου, από Βιτάλη, από Στανίση, Άντζελα, Δημητρίου κτλ. Είσαι αυτό που λέμε καθαρό εμιλαϊκή τραγουδίστρια. Ναι, μου αρέσουν τα λαϊκά από μικρή. Από μικρή, δηλαδή που τα λαϊκά τραγούδια μιλάνε για αγάπη και για τέτοια. Που στο δημοτικό, για παράδειγμα, δεν έχεις ακόμα βιώματα για να σε ερεθίσει ένα τέτοιο τραγούδι. Κι όμως εγώ τότε άκουγα τέτοια τραγούδια. Δηλαδή τον Ζαφύρι τον Μελά, τον Βασίλη τον Καρά, τον Κωστόπουλο τότε που ξεκινούσε τη δισκογραφία του λίγο αργότερα, ο Γονίδης. Αυτοί είναι αγαπημένοι σου, οπότε αντιλαμβάνομαι τραγουδιστές και με αυτούς μεγάλωσες. Ναι. Και αυτά τα βιώματα, δηλαδή, τα μεταφέρεις στην πίστα. Μου, ναι. Τρελαινότανε που ακούγανε αυτό, λένε τι ακούς ρε παιδί μου. Τη αυτή στιγμή που τότε κατσιμίχα, pop, rock, ναι, ναι, και ναι, heavy metal και τέτοια. Και εγώ μου αρέσει και ο Παπάζογλου μου αρέσει, γιατί μου αρέσει η καλή μουσική, mm-hmm, τα καλά τραγούδια. Ναι. Τα άκουγα και αυτά ευχάριστα με τα παιδιά, Παπα Κωνσταντίνου και τέτοια, εννοείται. Αλλά σαν τα λαϊκά δεν είχε για μένα, δηλαδή την ώρα που ήμουν μόνη μου και ήθελα να ακούσω αυτό το δικό μου, άκουγα αυτά. Είναι ευλογία που το χόμπι σου το έκανες επάγγελμα, αυτό, ναι, που σου άρεσε. Όταν έγινα τραγουδίστρια, συνήθως όταν κάποιο παιδί βγαίνει στην πίστα, είναι αναγκασμένο να μάθει ρεπερτόριο. Βέβαια. Δηλαδή έχει το ταλέντο, έχει τη σκηνική του παρουσία και βγαίνει στη δουλειά. Πρέπει να μάθει ρεπερτόριο. Εγώ... Τα ήξερες. Τα ήξερα, ναι. Απίστευτο. Πολύ σημαντικό. Τι ηλικία βγήκες στην πίστα? 18-19. Εντάξει, δεν βγήκες και πολύ μικρή. Δηλαδή, βγήκες στην εφηβεία. Όχι πολύ μικρή. Είχες οριμάσει αυτό που λέμε. Και ηλικιακά για να βγεις. Δηλαδή, δεν είχες, ας πούμε, αυτό που λένε την άδεια του μπαμπά και της μαμάς. Μόνη σου είπες, εγώ θα βγω σαν τραγουδίστρια. Ναι, αφού είχα τελειώσει και τη σχολή της διακόσμησης. Ήταν τη χρονιά που είχαμε τελειώσει το πρώτο καλοκαίρι. Α, δηλαδή ξεκίνησες ως φοιτήτρια σε σχολή διακόσμησης. Ναι, την τελείωσα. Και το πρώτο καλοκαίρι, το πρώτο καλοκαίρι που ήμουν ακόμη στη σχολή, έκανα την πρακτική μου σαν διακοσμήτρια. Το δεύτερο καλοκαίρι. Λες, εγώ θα πάω στα μπουζούκια. Πήγαινα ήδη και μετά πήγα και επαγγελματικά. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε κι άλλα τραγούδια, να πούμε κι άλλα πράγματα για να μάθουμε τη βιβλία. Το ερωτικό. Πάμε.
να με βρεις και να μου πεις πως μ' αγαπάς. Μέσα από τα μάτια μου να δεις, να ονειρευτείς μόνο για μας. Να μου λες για αγάπη, να μου λες και νύχτες μαγικές, δυο καρδιές να γίνουν θεατές στο όνειρο τις σκηνές. Φτάνει να θες. Τι ζητάς ψυχή μου να στο δώσω? Πες το μου κι ας είναι υπερβολή. Τον εγωισμό μου να πληγώσω, να πείσω τι σ' αγάπησα πολύ. Ζητάς ψυχή μου να στο δώσω. Πες το μου κι ας είναι υπερβολή. Τον εγωισμό μου να πληγώσω, να πείσω τι σ' αγάπησα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι όλοι με ρωτάνε τα μάτια είναι δικά σου. Εννοείται. Δεν εννοείται τίποτα. Εντάξει, εσύ μιλάς τώρα για παλιές ιστορίες. Τόσο όμορφα μάτια. Μας κάνουν κομμάτια. Έτσι. Να σου πω, κάνει κοντινό σκηνοθέτης τώρα. Πόσο όμορφο κουκλάκι μπορεί να είναι. Αμάν, σε κάθε φορά αυτά μου λες. Να σου πω, είναι την αλήθεια. Πόσο βοηθάει τον μια τραγουδίστρια να ανοίξουν οι πόρτες πιο εύκολα όταν είναι και όμορφη, όταν είναι ευπαρουσίαστη? Πάρα πολύ. Πιστεύεις ότι υπάρχουν τραγουδίστρες στον χώρο που κάνουν καριέρα επειδή είναι καταρχήν πρώτο όμορφες και μετά έχουν καλή φωνή, ή πρέπει να είναι και φωνή και εμφάνιση? Σίγουρα πρέπει να έχουν και το ταλέντο. Πρέπει να έχουν κάτι. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Αλλιώς όλα τα όμορφα κορίτσια θα ήταν στη δουλειά. Δεν είναι μόνο έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Πόσα χρόνια τραγουδάζει? Πολλά. Τώρα 13, 14. Αλήθεια? Βέβαια. Και τι έχεις αποκομίσει, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό
που σε κρατάει στην επικαιρότητα μετά από τόσα χρόνια. Και βρίσκεις δουλειές, είσαι ανοιχτά σχήματα, έχεις κάνει πολλές ώρες συνεργασία. Θα μιλήσουμε βέβαια λίγο αργότερα για τη συνεργασία σου. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το συν που η Βιβί Μαστρά λέξη υπάρχει ακόμη και απασχολεί και βρίσκει δουλειά και κάνει και guest και κάνει και εμφανίσει ανοιχτά κέντρα? Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω ότι κάνω μεγάλα πράγματα. Κάνω μικρά και σταθερά. Είμαι ευχαριστημένη από τη δουλειά μου. Κάνω καλές συνεργασίες. Είμαι εντάξει πολύ στη δουλειά μου. Αυτό είναι αλήθεια. Και με τους μάνατζερ, αν θέλεις, και με τους επιχειρηματίες που τόσα χρόνια μας φιλοξενούν στα μαγαζιά τους. Και πολύ πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε και εντάξει με τον κόσμο. Δηλαδή, τους παρουσιάζουμε ένα διασκεδαστικό πρόγραμμα. Μετά από τόσα χρόνια ξέρουμε πολύ καλά τι παρουσιάζουμε όταν θα εμφανιστούμε σε κάποιο μαγαζί, είτε είναι στην επαρχία για εξτρά, είτε είναι στα σχήματα. Έχω αποκτήσει την ταυτότητά μου πάνω σε αυτό το κομμάτι και τώρα γίνεται πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή, όταν είσαι μικρή, φτιάχνεις. Χτίζεις αυτό που λέμε. Χτίζεις, ναι. Τώρα, αυτή τη στιγμή ξέρουν όταν με παίρνουν τηλέφωνο, ξέρουν γιατί με παίρνουν τηλέφωνο, τι ζητάνε από μένα. Ναι, δηλαδή, δεν πάρω τη Βήμα Στρέλα και την Πουνέλη να μου πει τα Χριστούγεννα ευτυχισμένα. Ναι, αυτό. Κάπως έτσι το έχουμε γίνει και επίκαιρα. Λοιπόν, πάμε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας και το πάρτι που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα με Βήμα Στρέλα. Ωραία. Break. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με Βήμα Στραλέξη στην παρέα μας. Πού θα κάνεις γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, εμφανίσεις, guest? Αυτή την περίοδο έλειπα στην Αθήνα και τώρα ήρθα εδώ Θεσσαλονίκη να περάσω με την οικογένειά μου και ταυτόχρονα θα κάνω τις γιορτές, τα εορταστικά, τα εξτρά, εδώ στη δική μας περιοχή, στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Θες να ανακοινώσουμε κάποιες περιοχές, πού θα είσαι και όλα αυτά? Εντάξει, τώρα αυτό το Σάββατο στις 22 του μηνός θα παίξουμε στο καζίνο στο Γευγελί. 24-25 θα είμαστε στα Γιάννητσά. Αγαπάμε Γιάννητσά. Εννοείται. Λατρεμένα Γιάννητσά. 31 του μηνός πάλι στο καζίνο θα αλλάξω τη χρονιά. Και είναι πολύ ευχαριστή εμπειρία αυτό για μένα, γιατί δεν έχω ξαναλλάξει χρονιά στο καζίνο. Θέλω να δω πώς παίζει ο κόσμος. Τι γίνεται, τζέρτζελο. Ναι. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Εννοείται. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι πολύ εορταστικό όλο το σκηνικό εκεί. Γιατί είναι ημέρες τέτοιες. Και πιστεύω θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ καλά. Σε ευχόμαστε από καρδιάς να περάσεις καλά. Πάμε να περάσουμε καλά με τραγούδι σου. Ό,τι θέλεις. Πάμε, πάμε, ρίξε μαέστρο. Έλα.
Καλησπέρα, φίλοι. Κάτσε να πούμε και δύο-τρία ακόμα πραγματάκια πριν μας αποχωριστείς και σας αποχωριστούμε σε αυτή την πολύ όμορφη παρέα που μας κάνεις. Ποιες συνεργασίες σε χωρίζεις μέχρι σήμερα? Ποιες είναι αυτές οι συνεργασίες που έχουν μείνει στη βιβλία μας τραλέξη και αν θες θα ήθελα να ξαναεπαναλάβεις στο μέλλον? Και έχει περάσει τόσο όμορφο που λέει τι καλά να ξανά έκανα αυτή τη συνεργασία με αυτόν, με αυτόν, με αυτήν. Δεν ξέρω τι θα μου πεις. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζεσαι με μεγάλα ονόματα. Εμένα, δόξα τω Θεώ, μου έχει δοθεί ευκαιρία και έχω κάνει καλές συνεργασίες. Αγαπημένες για μένα είναι με τον Βασίλη τον Καρά. Βασίλη τον Καρά, βέβαια. Περάστε υπέροχα. Έτσι. Ήμασταν δύο φορές μαζί. Ο Χάρης ο Κωστόπουλος, του οποίου από είμαι φαν. Βλέπω, είσαι φαν του Χάρη του Κωστόπουλου. Είμαι φαν του Χάρη. Και ως δημιουργός και ως μουσικός, εγώ μου αρέσει πάρα πολύ ο Χάρης και γενικά μου αρέσει και η ταυτότητα στο πρόγραμμά του, σε αυτό που παρουσιάζει. Με τον Ζαφύρη τον Μελά, του οποίου είμαι φανατική όπως και όλοι μας. Δηλαδή, Ζαφύρης, μου λες τώρα γνήσεις λαϊκές φωνές. Ο Ζαφύρης ο Μελάς είναι φωνάρα. Όποιος θα αφισβητήσει είναι χαζός για μένα. Έχει πει και μεγάλα τραγούδια. Βέβαια, πολλά φιλιά στο Ζαφύρη. Είναι αγαπημένος μου τραγουδιστής. Με τον Αντίπα έχουμε συνεργαστεί και με αυτόν κάνω δύο φορές. Μακρόπουλο, Οικονομόπουλο, με τον Γονίδη ποτέ. Και το πιστεύεις ότι γνωριζόμαστε πόσα χρόνια με τον Σταμάτη. Εγώ νόμιζα ότι με τον Γονίδη έχεις συνεργαστεί. Ο Σταμάτης ήταν ο πρώτος που γνώρισα από αυτούς τους μεγάλους τα ονόματα. Τόσα χρόνια δεν έτυχε να συνεργαστούμε και πάντα το λέμε, όποτε με βλέπουμε αγαπεί πάρα πολύ, δεν το συζητάμε αυτό. Πώς τυχαίνει, δεν ξέρω, δεν έκατσε η φάση, πιστεύω θα γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον. Να στο ευχηθούμε. Ναι. Ο Αντίπας, όπως είπα κάνα δύο φορές, που τους αγαπώ πάρα πολύ τον Αντίπα με τη Στέλλα, τη γυναίκα του κτλ. Νομίζω ότι είναι συνεργασίες που... Το Βέρτη, το... Με το Χολίδι. Και με το Χολίδι έχει συνεργαστεί. Με όλους τελικά έχει συνεργαστεί. Μόνο τα μεγάλα πρωτοκλασσά τα ονόματα. Ναι. Αλλά είπα μία αγαπημένη. Ζαφύρης Μελάς, Βασίλης Καράς, Χάρης Κωστόπουλος. Αυτή η τριάδα. Αυτούς και τους τρεις που είπες, βέβαια, είναι δικά μας παιδιά. Είναι Θεσσαλονίκη. Είναι Βόρεια Ελλάδα. Τη από εδώ. Ναι. Πολύ αγαπημένη. Λοιπόν, Δήμου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να σε ευχαριστήσω. Να σε ευχηθώ καλές γιορτές. Επίσης. Το γερή να είμαστε και να ζήσουμε. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει συντέλεια ή όχι. Να ευχηθώ λοιπόν να έχουμε ένα καλό 2013. Ναι, μακάρι, να έχουμε την υγεία μας, να έρθουν όλα βολικά στον κόσμο και σε εμάς βέβαια. Γιατί όλοι έχουμε υποστεί αυτή την κρίση και δυσκολευόμαστε. Να περάσουμε καλά, να έχουμε την υγεία μας, αγάπη. Και να είναι όλα καλά. Και να είναι όλα καλά. Και πότε υπολογίζεις περίπου θα κυκλοφορήσει καινούργια δισκογραφική δουλειά που πάμε και στο τώρα με το καλό να περάσουν οι γιορτές, θα κατέβω στην Αθήνα. Να μιλήσω για καινούργιες συνεργασίες, γιατί εφόσον και εγώ, Τάσο μου, είμαι στη δουλειά, ξέρεις, συγγνώμη τώρα για το χρόνο σου. Όχι, απλά όχι, πες, όχι. Τα τελευταία χρόνια δεν είχα δραστηριότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ήμουν εδώ Θεσσαλονίκη σταθερά. Κάναμε τις δουλειές αυτές που κάναμε, είτε στη Θεσσαλονίκη σε κάποια σχήματα, είτε που κάναμε τα Σάββατα σε κάποιες πόλεις της επαρχίας. Και αυτές οι δουλειές ήταν πολύ θετικές για μένα. Απλά ξέκοψες λίγο από την Αθήνα. Ξέκοψε από την κέντρο, Αθήνα. Ναι. Και με ικανοποιούσε το γεγονός ότι ενώ δεν ασχολούμαι με τα media και με όλα αυτά, με τη διαφήμιση δηλαδή, με το promotion, δεν είχα παρουσιάσει κάτι καινούργιο δισκογραφικά, ότι είχα και ζήτηση. Και ο κόσμος ερχόταν. Απλά χρειάζεται να κατέβεις στην Αθήνα και να κάνεις αυτή την καινούργια πτώνα. Και αυτό δεν με ικανοποιούσε. Τώρα πλέον πιστεύω πρέπει και εγώ κάτι να κάνω γι' αυτό και για τον κόσμο που έρχονται και με στηρίζουν. Κάτι καινούργιο και για μένα και να ανανεωθώ και να κάνω καινούργια πράγματα γιατί νιώθω έτσι. Έτοιμη. Ναι. Ωραία, λοιπόν πάμε για τραγούδι. Άλλο ένα. Πάμε το Άχτη λοιπόν. Α, νάτα! Άιντε και τα κλαρίνα! Εσύ που νούταζες στον ουρανό, μ' άφησες μοναχή στο κενό. Μ' άφησες μοναχή στο κενό κι απ' τον καημό να αργοσβήνω. Μουσική.
μου λέγες πως μια ζωή θα είμαστε στο όνειρο μαζί. Θα είμαστε στο όνειρο μαζί. Σαν μια πληγή με έχεις πονέσει. Καλή χρονιά να έχουμε. Να περάσετε. Καλές γιορτές, να περάσετε πολύ καλά. Θα σας φιλήσω όλους. Ωραία. Λοιπόν, και ενώ εμείς θα ανταλλάσσουμε ασπασμούς φιλιά για χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Καλή χρονιά. Φιλιούντα αγκαλιάζονται. Πέστε εδώ, φιλιούντα αγκαλιάζονται. Έτσι λοιπόν, πρέπει, ρε τάσο μου, έτσι πρέπει. Καλά να περάσεις. Καλή δουλίτσα. Και σε σένα καλή δουλειά, γιατί ξέρω ότι έχεις πάρα πολλά έξτρα. Πάρα πολλά. Λοιπόν, έτσι, δόξα το πάμε Θεό. Στο επόμενο μας θεματάκι. Ένα δυνατό χειροκρότημα για την Βίβλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή να τα χρόνια εδώ.